Πατέρα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος όταν είσαι κοντά σε ένα κλεισάκι? Είμαι χαρούμενος γιατί κάθε κλεισάκι είναι το σπίτι του Πατέρα μου, το σπίτι του Θεού μου. Όταν εσύ πας στο σπίτι του μπαμπά σου, της μαμάς σου, δεν είσαι χαρούμενος? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πώς και εγώ να μην είμαι χαρούμενος όταν βρίσκομαι μπροστά σε ένα κλεισάκι? Γιατί δεν είναι μόνο το σπίτι του Πατέρα μου, είναι το σπίτι αυτό που νιώθω τη ζεστασιά στην αγκαλιά της μάνα μου, στη στοργή του Πατέρα μου, που θα κάτσω μαζί του να φάω, να μου δώσει την ευλογία. Μέσα στο κάθε κλεισάκι είναι ο ίδιος ο Θεός που σαν μάνα έρχεται να σε αγκαλιάσει, να σου πει: «Γιέ μου, είμαι εδώ, κόρη μου, είμαι εδώ για σένα, εγώ είμαι ο μπαμπάς σου, εγώ είμαι η μαμά σου και σε λατρεύω». Πόση χαρά παίρνεις εσύ όταν πας λοιπόν στο σπίτι της μαμάς σου να μπεις μέσα στην αγκαλιά της? Έτσι είναι και ένα κλεισάκι. Εδώ ζει ο Πατέρας μου, ζει ο βασιλιάς της καρδιάς μου. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μέσα σε αυτό το κλεισάκι γίνεται το πιο υπέροχο πράγμα. Ποιο? Καθόμαστε όλοι σαν οικογένεια να φάμε. Στο σπίτι που πηγαίνεις της μαμάς σου και του μπαμπά σου, πόσο νιώθεις όταν όλα τα αδέρφια μαζεύονται και τρώνε από το φαγητό της μαμάς σου? Ναι, πολύ ωραία. Οικογένεια. Για φαντάσου λοιπόν, σε αυτό το κλεισάκι μαζεύονται όλα τα πνευματικά αδέρφια, τα εν Χριστώ παιδιά, τα εν Χριστώ αδέρφια. Και τι κάνουν? Μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τρώμε τι? Τρώμε το φαγητό της Αθανασίας. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς να μεταλάβουμε, μπορούμε να γίνουμε ένα με εκείνον? Μπορούμε να νιώσουμε ότι μπήκαμε μες στην αγκαλιά του? Μπορούμε να νιώσουμε ότι αυτός είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ψυχής μας? Αυτά όλα τα ζεις μέσα σε ένα κλεισάκι. Και το πιο μεγαλείο είναι την ώρα που θα έρθει ο ιερέας να σου πει: «Έλα παιδί μου τώρα, να πάρεις τον αγαπημένο σου, και να πάρεις τον βασιλιά σου». Εσύ πώς νιώθεις? Πολύ ωραία, γίνεσαι ένα με εκείνον. Πώς λοιπόν εγώ να μην είμαι χαρούμενος όταν όλα αυτά μου τα θυμίζει ένα κλεισάκι? Ναι. Μου θυμίζει ότι εδώ είναι ο Πατέρας μου, μου θυμίζει πόσο με αγαπάει, μου θυμίζει πόσο με λατρεύει, εξάλλου εκείνος κατέβηκε στη γη να σταυρωθεί για μένα. Αυτό δεν είναι αγάπη? Αυτό δεν είναι όρατας? Τι άλλο θα ήθελε να κάνει για να μου δείξει ότι με λατρεύει? Μέσα σε αυτό το κλεισάκι πόσες φορές εγώ θα σταθώ να του πω: «Συγγνώμη Πατέρα μου για τα λάθη μου», αλλά θα του πω και το πιο υπέροχο: «Σε λατρεύω Πατέρα μου, γιατί είσαι ο Πατέρας μου. Χαίρομαι γιατί είσαι εσύ ο Πατέρας μου, ο βασιλιάς μου». Τι χαρά παίρνει εκείνος κάθε φορά που του λέω: «Σ' αγαπώ Πατέρα μου». Πόσο χαίρεται η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, όταν του λες: «Βρε Μάνουλα, σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ, έχω ευγνωμοσύνη για σένα, ό,τι κάνεις για μένα». Τι χαρά νιώθει. Πώς... Το πιο βασικό, εγώ θα έλεγα λοιπόν, γιατί την προσευχή μπορεί να την κάνουμε και στο σπίτι, είναι ότι εκεί μέσα γινόμαστε ένα με εκείνον, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Γινόμαστε ένα, όπως το νερό με το κρασί. Όπως το νερό με το κρασί. Μπαίνει εκείνος μέσα στην καρδιά μας και εμείς μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και γίνομαι εγώ εσύ και αυτός εγώ. Γίνεται το πιο μεγάλο θαύμα των θαυμάτων. Είναι αυτό που είπε ο ίδιος: «Μείνατε εν εμή, κακό εν εμή. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ θα μπω μέσα σε σένα. Και θα γίνουμε ένα, λατρεμένοι». Έχεις δει μάνα να κρατά το μωρό της μέσα στην αγκαλιά της? Έχεις δει με πόση τρυφερότητα, με πόση στοργή, με πόση λατρεία το κρατάει? Μέσα σε αυτό το κλεισάκι αυτό νιώθω. Τη λατρεία, την τρυφερότητα, τη στοργή που με κρατάει εκείνος και μου λέει: «Γιέ μου, είσαι δικός μου γιος. Είσαι δική μου κόρη, τι λέει σε σένα? Είσαι δική μου κόρη, είσαι ο γιος μου». Εγώ λοιπόν να μην είμαι χαρούμενος που όλα αυτά μου θυμίζουν τον λατρεμένο μου βασιλιά? Από σήμερα λοιπόν θα το θυμίζουν και σε εμάς. Και κάθε φορά που να περνάτε έξω από κάθε κλεισάκι, να ξέρετε ότι εκεί μέσα είναι ο βασιλιάς, είναι το σπίτι του Πατέρα μας, το σπίτι της αγάπης, το σπίτι των θαυμάτων, γιατί εδώ επιτελείται το θαύμα των θαυμάτων. Ο Χριστός, ο Θεός, γίνεται άνθρωπος, μπαίνει σε μια καρδιά και γίνεται ένα με μένα. Και ξέρεις εγώ τι κάνω τότε? Σαν τη σταγόνα της βροχής, πέφτω και χάνομαι στον απέραντο ωκεανό, στη θάλασσα της αγάπης του. Αυτό τι άλλο θέλει? Ναι. Θέλω να έχετε όλοι αυτή την αίσθηση ότι είμαστε πολύ τυχερά παιδιά. Και είμαστε τυχερά παιδιά γιατί ο Πατέρας μας είναι όλος αυτός. Είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου, αυτός που έκανε όλο αυτό το όμορφο σύμπαν. Και είναι ο δικός μας Πατέρας. Δεν αξίζει τον κόπο να καμαρώνουμε για αυτόν τον Πατέρα? Και βέβαια. Και εκείνος όμως καμαρώνει για μας κάθε φορά που ζουν ωραία, που ζουν χριστιανικά, που ζούμε με αγάπη. Ξέρεις τι λέει στους αγγέλους του? Αυτά είναι τα παιδιά μου. Τι όμορφο πράγμα λοιπόν να ζεις με χαρά
με αγάπη για να δίνεις χαρά στον αγαπημένο σου πατέρα. Βέβαια, με την ευχή σου, πατέρα. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια καινούργια αρχή. Να ζήσουμε μέσα από την Εκκλησία το θαύμα των θαυμάτων. Να γίνουμε δηλαδή εμείς και εκείνος ένα, σαν το νερό με το κρασί. Αμήν. Αμήν.